Την Α1 κατηγορία μπάσκετ με αμαξίδιο αποχαιρέτησε ο Άσκα Ηράκλειο, που στο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό γνώρισε την ήττα την περασμένη Κυριακή στο κλειστό της Αλικαρνασσού από τον ισχυρό Παναθηναϊκό με 48-91 στην εξαναβολή σε έκτη αγωνιστική. Η ομάδα του Ηρακλείου χρειαζόταν νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην έκτη και τελευταία θέση που οδηγεί στην Α2 κατηγορία, αφού βρέθηκε πίσω από τον Άρη, που ήταν και ο κύριος αντίπαλος στη μάχη της παραμονής. Ο Άσκα είχε κερδίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο Ηράκλειο με 16 πόντους διαφορά, ωστόσο στο δεύτερο γύρο έχασε εκτός έδρας με 20 πόντους. Σήμερα κλείνει για μας μια σεζόν η οποία ήταν πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη λόγω του υψηλού επίπεδου της Α1 που έχουμε καταφέρει να ανέβουμε τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, με τα τωρινά δεδομένα, θα αγωνιστούμε του χρόνου στην Α2 εθνική κατηγορία. Να πω ότι εγώ προσωπικά, σαν αρχηγός της ομάδας μας, δίνω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναθλητές μου που σε μια λίγα επαγγελματιών καταφέραμε και ανταπεξήλθαμε και είμαστε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Υποσχόμαστε σε όλο τον κόσμο ότι θα την ξανανεβάσουμε την ομάδα στην Α1. Αμέσως ο στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι η επάνωδο σε αυτή και η παραμονή φυσικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στηρίζει, όλο τον κόσμο του Ηρακλείου που έρχεται και στηρίζει από τα παιχνίδια μας μέχρι τους χορηγούς μας. Πέσαμε κατηγορία, κλείσαμε ένα χρόνο. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα πάμε καλύτερα. Αγωνιστήκαμε, προσπαθήσαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε στην προθήκη μας ξένους παίχτες, οπότε με το δικό μας υλικό θα πρέπει να προσπαθήσουμε του χρόνου και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ο Παναθηναϊκός, που έχει προκριθεί στο Final Four του πρωταθλήματος που θα γίνει στο Ηράκλειο 17 και 18 Απριλίου, γνώρισε την ένθερμη υποστήριξη του κόσμου του. Είναι ένα παιχνίδι σε μια ατμόσφαιρα που είναι πρωτόγνωρη για το άθλημά μας και τον μπάσκετ με αμαξίδιο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα στον κήπεδο, όπως και κάθε φορά που ερχόμαστε στην Κρήτη. Στο ΣΕΤΟ έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Εμείς έχουμε πάρει την πρόκριση για το Final Four που θα γίνει η τελική φάση σε 2 εβδομάδες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στο Λίντο. Οπότε και πάλι ευχαριστούμε τους τοπικούς φορείς εδώ που θα μας φιλοξενήσουν για την τελική φάση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το παίξαμε σαν ένα παιχνίδι προετοιμασίας για την τελική φάση, όπου θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν βέβαια λίγο περίεργο το παιχνίδι, γιατί έπαιζα απέναντι στην πρώην μου ομάδα ως Ηρακλειώτης. Ήταν η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος που τερματίσαμε πρώτοι. Για μας αυτό ήταν από τους πρώτους στόχους. Τώρα μένει το Final Four που θα γίνει 17-18 Απριλίου εδώ στο Ηράκλειο, στο Λίντο. Ο στόχος μας παραμένει να βγουν πρωταθλητές. Ήταν για μας ένα μάτς να τεστάρουμε λίγο τις δυνάμεις μας και κάποια συστήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο της Κρήτης. Μας κλάβωσε με τη υποστήριξή